Ο Φιλοπρόεδρος Σύλλογος Κοζάνης διοργάνωσε χθες την Κυριακάτικη επαφή του Απριλίου με θέμα «Δημιουργία, ο καλύτερος τρόπος να απολαμβάνεις τη ζωή». Η δυστυχία δεν χρειάζεται κανένα ταλέντο. Ο καθένας μπορεί να την έχει. Η ευτυχία χρειάζεται χαρίσματα, ιδιοφυΐα, δημιουργικότητα. Μόνο οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Την εισήγηση και παρουσίαση επιμελήθηκε όπως κάθε φορά η ψυχοθεραπεύτρια Μαρίνα Βαμβακά. Να υπενθυμίσουμε πως λίγο πριν την εκδήλωση λειτουργήσε το καθιερωμένο μπαζάρ σπιτικών γλυκισμάτων, όπου ο καθένας και η καθεμιά μπορούσε να τα προμηθευτεί με σκοπό την ενίσχυση του κουμπαρά που σε λίγες μέρες θα ανοίξει για να προσφέρει έμπρακτη αλληλεγγύη με 130 δέματα σε οικογένειες για να εξασφαλιστεί το πασχαλινό του τραπέζι. Οι γλυκές αυτές δημιουργίες προσφέρθηκαν με πολύ αγάπη και μεράκι από γυναίκες, μέλη και φίλες του συλλόγου. Κυριακάτικη επαφή του Απριλίου η σημερινή και η κυρία Μαρίνα Βαμβακά, ψυχοθεραπεύτρια, εισηγείται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τη δημιουργία και πώς αυτή μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους στην καθημερινότητά μας. Λίγο πριν το Πάσχα και συνήθως συμβαίνει να προηγείται και να έπεται αυτής της κυριακάτικης επαφής το καθιερωμένο μπαζάρ σπιτικών γλυκισμάτων, όπου γυναίκες, μέλη και φίλες του Συλλόγου έχουν φτιάξει σπιτικά γλυκά τα οποία θα προσφερθούν για να στηρίξουν την δράση, την κοινωνική δράση μας που υλοποιείται την Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα, όπου εδώ από το χώρο μας θα δοθούν 130 διπλά δέματα με 20 είδη διατροφής σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η κοινωνική δράση που υλοποιείται την Μεγάλη Τετάρτη έχει ένα πολύ μεγάλο στήριγμα και αυτό ακούει στο όνομα τοπική, κοζανίτικη αλληλεγγύη. Επόμενη εκδήλωση μετά το Πάσχα, εμείς θα πούμε σε όλο τον κόσμο καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα και θα είμαστε εδώ για τις επόμενες εκδηλώσεις μας.